Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε εντελώς θέμα, κλίμα και διάθεση. Καθώς μετά την απόλυτη επιτυχία των τελευταίων 5 ετών σε Ελλάδα, Κύπρο και Ευρώπη, ο Αλέξανδρος Τζουβέλλας επιλέγει να μας παρουσιάσει τα καλύτερα του κείμενα και όχι μόνο από αυτά τα χρόνια, αλλά και ιστορίες που του έχουν συμβεί. Ο stand-up comedian αποτελεί φαινόμενο για τα δεδομένα της χώρας μας, με τεράστια επιτυχία σε ό,τι κάνει, τόσο ψηφιακά όσο και σε επίπεδο διαζώσης παραστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, την ερχόμενη Κυριακή, 14 Μαΐου, έρχεται για μια ανεπανάληπτη και μοναδική παράσταση στον πύργο, στο θεματικό πάρκο Ξυστρή. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Αλέξανδρο Τζουβέλλα. Κύριε Τζουβέλλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εντάξει, βέβαια, εγώ έχω αλλεργία σε ωραίες, θα έλεγα. Σε πληθυντικό ευγενίας. Σε προήμια εντυπωσιακά, λες και έχω πάρει δύο ευρωλίγες. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, φίλε Αλέξανδρε, σε καλωσορίζουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Hort. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για την παράσταση και να δούμε και δύο-τρία ακόμα πράγματα. Παράσταση λοιπόν, μια παράσταση που πάει πάρα πολύ καλά σε ολόκληρη την χώρα και όχι μόνο. Την ερχόμενη Κυριακή στον πύργο, τι θα δει ο κόσμος? Ο κόσμος θα δει μια παράσταση, όπως το είπατε πριν, με μίξη από τα καλύτερα κείμενα των προηγουμένων ετών, διαμφισμένα βέβαια. Θα δει storytelling, θα δει προσωπικές ιστορίες, θα δει και θα ακούσει πράγματα που μου συνέβησαν στις περιοδίες, φυσικά την επικαιρότητα, λίγο τα εκλογικά. Προσπαθώ και δίνω πάντα τον καλύτερο μου εαυτό. Το ίδιο θα κάνω και στον πύργο, που και την προηγούμενη φορά ο κόσμος μας αγκάλιασε. Τώρα ερχόμαστε πάλι με περισσότερη όρεξη. Πιστεύω να περάσει ο κόσμος καλά και να το ευχαριστηθεί. Ξέρεις, δεν θέλω να ρωτήσω τα τετριμένα, πώς ξεκίνησες, πώς αποφάσισες να κάνεις αυτό. Ο κόσμος σε γνωρίζει. Περισσότερο οι νέες γενιές σε ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς, από όλους εμάς. Θέλω να μου πεις το εξής, να μου κάνεις ένα σχόλιο. Πώς κρίνεις μέχρι τώρα, διότι με αυτό έχουμε ασχοληθεί περισσότερο στο δελτίο μας, και ξέρεις, ένα δελτίο ειδήσεων, ό,τι και να κάνουμε, είναι λίγο πιο στημένο σε σχέση με την ελεύθερη έκφραση που ξέρεις εσύ πάνω στη σκηνή ή μέσα από το YouTube. Πώς κρίνεις την προεκλογική περίοδο μέχρι σήμερα? Νομίζω ότι η προεκλογική περίοδος, μ' αρέσει η ερώτηση γιατί είμαι και πολιτικοποιημένος, γενικά ασχολούμαι πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχει ένα ήθος σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν συμφωνούν και οι πιο παλιοί, δηλαδή. Η τόνη μέχρι στιγμής δεν είναι πάρα πολύ ψηλά όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης δεν έχουμε και προσβολές επί προσωπικού. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Νομίζω ότι οι πολιτικοί αρχηγοί προσπαθούν, μιας και μπορούμε να συνδυάσουμε και τα δύο νέα, να χρησιμοποιήσουν και τις πλατφόρμες και το TikTok και το Instagram και τα βιντεάκια, προκειμένου να προσεγγίσουν περισσότερο το νεανικό κοινό. Ωραία βίντεο πάντως, περίτεχνα. Ωραία βίντεο, έχουν επικοινωνιακές ομάδες σίγουρα, οι οποίες είναι πιο alert και είναι πιο κοντά στη σύγχρονη πραγματικότητα. Ίσως αυτό συμβαίνει πιο έντονα από ό,τι παλαιότερα. Το παρακολουθώ με ενδιαφέρον και θέλω να δω πώς θα κορυφωθεί μέχρι τις 21 του Μάη που έχουμε την Κυριακή των εκλογών. Και οι ίδιοι, πρωτόγνωρο είναι αυτό που ζουν στο TikTok, και από ό,τι καταλαβαίνω, έχουν και ένα φόβο μην ξαφνικά γραφικοποιηθούν στις νεαρές ηλικίες, αντί να περάσουν το μήνυμα που θέλουν να προσέλθει ο κόσμος στις κάλπες και να τους ψηφίσει. Συμφωνώ με αυτή την παρατήρηση. Υπάρχουν και πιο συντηρητικές φωνές στα κόμματα πάντα. Αυτό το έχουμε βιώσει. Οι οποίες, ας πούμε, είναι και λίγο αντίθετες απέναντι σε αυτές τις τεχνολογίες. Αλλά για να μιλήσεις τη γλώσσα των νέων, πρέπει να χρησιμοποιήσεις τα μέσα των νέων. Καλά κάνουν. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό και να δείξουν και ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Ίσως είναι αρχή να σκύψουν περισσότερο και πάνω από τα προβλήματα των νέων. Ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί όλο αυτό. Επειδή είσαι ένας από τους γκουρού του να πλησιάζει τα νεανικά κοινά, θέλω να μας πεις, αν ήσουν σε ένα επιτελείο πολιτικού, τι θα του έλεγες, τι θα έπρεπε να κάνει, τα δύο-τρία πράγματα για να πλησιάσει τα νεανικά κοινά. Σίγουρα να είναι ο εαυτός του, έτσι. Σίγουρα να είναι ο εαυτός του, σίγουρα το ντύσιμο. Αθλητικό λίγο, μπουφανάκι λίγο, ok. Αθλητικά ρούχα, κουβέντα στο δρόμο παντού και μικρές συγκεντρώσεις. Νομίζω ότι έχουν πεθάνει εντός εισαγωγικών οι μεγάλες συγκεντρώσεις και οι εντυπώσεις που έπαιρναν τότε, αν θυμάσαι τα κανάλια, ποιος είχε τον κόσμο μέχρι τη Σόλωνος ή στη Θεσσαλονίκη ποιος είχε τη Λεωφόρο Νίκης γεμάτη κτλ. Δεν υπάρχει λόγος να γίνονται αυτά τα πράγματα. Πλέον η πληροφορία ταξιδεύει μέσω της εικόνας. Και νομίζω ότι θα άφηνα και πολλούς νέους διαδικτυακά να απευθύνουν ερωτήσεις στους πολιτικούς αρχηγούς.
Να κάνουν περισσότερα Q&A δηλαδή μέσα από τα social media και όχι μόνο να μας δείχνουν, να ακούνε και όλο τον κόσμο. Το πιο σημαντικό είναι να φουγκράζεσαι τον πολίτη. Νομίζω ότι το διπλανό βασικά το πρόβλημά μας ποιο είναι, κακά τα ψέματα, ο ατομικισμός, το γεγονός ότι ο κόσμος κοιτάει μόνο πώς θα τη βγάλει καθαρή, κοιτάει μόνο την πάρτη του. Αυτό έφαγε για τη χώρα μας σε πολλά επίπεδα. Το πιο σημαντικό είναι να ακούσεις τον άνθρωπό σου, τον συνομιλητή σου, να σκύβεις πάνω τα προβλήματά του με ανιδιοτέλεια και όχι με σκοπούς περίεργους. Αυτό νομίζω ότι είναι και το νόημα όλων. Έρχονται πολιτικοί στις παραστάσεις σου. Έρχονται και πολιτικοί, έρχονται και φορείς, έρχονται και από τα επιμελητήρια, έρχονται άνθρωποι από όλες τις κοινωνικές βαθμίδες και ομάδες, όλων των ηλικιών, γιατί μετά το ταξί απευθύνθηκα, που κάναμε στον Αντένα, απευθύνθηκα και σε πιο μεγάλα κοινά. Οπότε, να, προχτές στην Άρτα είχα μια γιαγιά 85 ετών, η οποία... Άρτα είναι και η καταγωγή σου, έτσι, για την Άρτα. Ναι, και στην Κέρκυρα είχα, στην Άρτα μου είπε μία, μη πόρυχε το στομάχι του γέλιου. Οπότε αυτό είναι για μένα, είναι μια μικρή νίκη, δηλαδή είναι κάτι που απολαμβάνω, ας πούμε, να βλέπω από 15 μέχρι 85 των ανθρώπων στις παραστάσεις και να καταλαβαίνω τι κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι η κωμωδία μου απευθύνεται σε όλους, τουλάχιστον προσπαθώ καθημερινά. Ο κόσμος δέχεται την κωμωδία και τη σάτυρα, οι πολιτικοί τη δέχονται? Οι πολιτικοί, δεν έχω πολιτική σάτυρα, έχω περισσότερο σάτυρα η οποία αφορά την καθημερινότητα. Νομίζω ότι το να κρίνεις την απόφαση ενός πολιτικού και θα το κάνεις. Αλλά το να κρίνεις αποφάσεις των γονιών σου για τη ζωή είναι το πιο δύσκολο. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να σπάσεις αυγουλάκια παραπάνω. Νομίζω ότι η πιο σκληρή πολιτική στάση είναι αυτή, η στάση της καθημερινότητας. Του να κρίνεις την καθημερινότητα. Αυτή είναι όντως πολιτική στάση σε σχέση με αυτά που μας λένε οι πολιτικοί. Αυτή είναι και δική μου, ας πούμε, κομική ιδιοσυγκρασία, αν μπορούμε να το οριοθετήσουμε έτσι. Αυτό είναι, ας πούμε, το δικό μου στίγμα. Νομίζω ότι σατιρίζοντας τα κακό σκήμενα της δικής μου διπλανής πόρτας ή του γείτονά μου ή του πατέρα μου ή της μάνας μου ή του αδερφού μου, νομίζω έτσι γινόμαστε κατά τη καλύτερη, είναι μια δική προσωπική άποψη. Η δική μας γενιά, διότι έχουμε τρεις μέρες διαφορά, είσαι 23 Δεκεμβρίου του 81, είμαι 26 Δεκεμβρίου του 81. Είναι μια χαμένη γενιά για τη χώρα? Όχι. Μια γενιά που πέρασε μόνο κρίσεις και ταλαιπωρίες? Δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Δεν πιστεύω σε χαμένες γενιές. Πιστεύω σε χαμένες μέρες. Κάθε μέρα που περνάει, όσο είσαι υγιής και όρθιος, είναι μια κερδισμένη μέρα. Δεν είναι τυχαίο που οι παλιοί λέγανε καλό ξημέρωμα. Δεν λέγανε καληνύχτα. Να ξυπνήσουν, να σηκωθούν, να πάνε πάλι για δουλειά, να εργαστούν, να προσπαθήσουν. Θέλω να πω ότι κάθε μέρα που λέμε βαριέμαι, δεν έχω τι να κάνω, δεν έχω καλή ψυχολογία, δεν μου βγαίνει το ένα, κλείνομαι στον εαυτό μου, αυτή είναι και η ήττα. Η νίκη είναι κάθε μέρα να την εκμεταλλεύεσαι και να κάνεις κάτι δημιουργικό. Ακόμα και αν αδικήσαι, αν γίνεις δημιουργικός, μπορεί η επόμενη γενιά να βρει κάτι καλύτερο. Άρα δεν πιστεύω σε χαμένες γενιές, πιστεύω σε χαμένες ημέρες και χαμένες ώρες των ανθρώπων. Εγώ από την πλευρά μου πάντως οφείλω να σε ευχαριστήσω για το ήθος που διδάσκεις μέσα τα βίντεό σου, κυρίως στα παιδιά. Έχω ένα γιο 13 ετών και αντιλαμβάνομαι πλήρως το πόσο προτιμώ να βλέπει δικά σου βίντεο παρά οτιδήποτε άλλο, ακόμα και στην τηλεόραση. Και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Είναι τιμή μου τα λόγια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωστόσο, θα έλεγα ότι καλύτερα να μην περνούν τόσες ώρες τα παιδιά στο διαδίκτυο βλέποντας βίντεο δικά μου. Καλύτερα να διαβάζουν βιβλία ή να βλέπουν και κάτι εκπαιδευτικό. Εντάξει, σας βλέπουν και βίντεο δικά μου, να ζήσουμε και εμείς. Σας περιμένω την Κυριακή με πάρα πολύ κέφι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας συνέχεια, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.